κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της λίγας μπασκετάκι, αλλά όχι μόνο. Σε όλο τον καλό κόσμο που μας βλέπει, εν πάση περιπτώσει, είτε τυχαία είτε όχι, καλησπέρα. Υπάρχει τύχη, είναι ένα ερώτημα που τίθεται. Ένα ακόμα ερώτημα που τίθεται πιο του παρόντος είναι το πώς οι δύο ομάδες θα καταφέρουν και το αν θα καταφέρουν να εγκαθιδρύσουν το δικό τους ρυθμό. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Houston Celtics και Eastside Gilea. Η Gilea είχε 5 μόλις παίκτες στο προηγούμενο της παιχνίδι. Ο βασικός της κορμός έπαιξε 45 λεπτά και κέρδισε 82-78 τους Νάσα Καλά, οι οποίοι έστειλαν το παιχνίδι σε παράταση στο 70-70 μετά από ένα ημίχρονο το οποίο τους βρήκε να είναι πίσω με 21 πόντους, 41-20 στο Ματλίδι Κόλετς. Μέλιος θα γυρίσει, θα στοχίσει. Ο Μέλιος έχει πάρει και τον ρόλο του coach με κάτι άλλο. Λίγο πριν το παιχνίδι είπε στην ομάδα του ότι σε 9 άτομα πρέπει να τρέξουμε με το Λινέι. Και πράγματι πρόκειται για ένα από τα πιο νεανικά ρόστα στο Ματλίδι, μέσα στις ώρες ηλικίας περίπου 21-22 χρόνια. Μέλιος Βάρας θα στοχίσει, δεν θα έρθει την πρώτη πόντη ούτε τώρα. Οι Celtics καθαρίζουν το rebound. Οι Celtics έχουν λίγο πιο ψηλό σχήμα. Ωραία, θα πάει στη ρακέτα. Ο Κρυσταλλίδης θα κλέψει και θέλει να τρέξει. Υπάρχουν 2-3. Περιμένει και τους άλλους για την επίθεση. Μπάρας είχε πάει μαζί με αυτόν να εκτελέσει την επίθεση σε πρώτο χρόνο. Θα πάει μόνο στη δεύτερη, θα καταφέρει. Αρκετά άναρχο παιχνίδι στα αυτά τα πρώτα 1-16. Ποιο σε επίθεση για τους Celtics. Τζαμάνης θα πάει στην ρακέτα. Καλό passing game, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν καλή. Τελικό αποδέκτη των ελευθερίου, συγκρατεί. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, δεν θα τον καταφέρει ο Καραγαλέτσης. Τώρα ο Μπάρας θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα, ευστόχησε. Καταχειροκροτούμενος τόσο από τον πάγκο όσο και από τους φιλάθλους που έχουν έρθει στην Σόνικα Αρίνα και υποστηρίζουν την ομάδα της Πηλέας. 0-2. Μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα ευστοχίσει ο Καρκαλέτσης με ένα running floater. Αυτή τη φορά θα δικαιωθεί. 2-2 μετά από 2 λεπτά στο παιχνίδι. 3 διάρκεια. Μπάρας. Για 2 από μακριά, η μπάλα είναι εκτός. Τρία διάρκεια παραπέμπει σε σπίτι για να δούμε αν θα χτίσει κάποια ομάδα πολυκατοικία με κάποια αστοχία. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι δύο ομάδες φαίνεται να είναι διαδεθειμένες να πάρουν πολλές προσπάθειες, όπως το πέρα με τον Μπάρα, ο οποίος θα έχει στοχίσει. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Μισαλίδη. 2-4, double score του Σόνικα Αρίνα. Θα λίγο να βγει εκτός και βγαίνει τελικά εκτός. Λόγος Σαλίδης. Και το χώρο μπροστά του έχει διπλώσει άμυνα πάνω στο Μέλιο, ο οποίος θα πάει, θα στοχίσει όμως και να κερδίσει 3 άτομα. Υπάρχει λάθος στην πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει το ελευθερίου και έτσι Σαλίδης κλέβει. Υπάρχει μάχη και το rebound πιέζει τελικά τους Houston Celtics, οι οποίοι Houston Celtics στο τελευταίο καιρό δεν έχουν παίξει καθόλου πολλά παιχνίδια και πριν από λίγες μέρες η ομάδα της Πηλέας έπαιξε ένα παιχνίδι με 5 παίκτες για 45 λεπτά. Με τα δύο άκρα συναντιούνται απόψε στη Σόνικα Αρίνα και αναμετρώνται. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει το πρώτο φάουλ που είναι χαμηλά. Το φάουλ στην αναμέτρηση. Σταλίδης, μπάρα στην μπάλα, δεν ήταν η καλύτερη. Υπάρχει η deflection, η μπάλα δεν πάει στην γραμματεία. Σιδόπουλος θα επαναφέρει 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Πηλέας. Πάει, κάνει την κίνηση, ο Μπάρας θα πάρει την μπάλα. Σιδόπουλος. Σταλίδης κάνει την κίνηση. Σουτ για 3, είναι εύστοχος ο Μέλιος. Δίνει high five στον Μπάρα. 2 λεπτά. Οι παίκτες των Celtics είχαν κλείσει μέσα τη ρακέτα, αλλά ο ψηλός της αντίπαλης ομάδας δεν ήταν μέσα σε αυτήν. Ήταν εκτός και τους τιμώρησε για 3. Υπάρχει σφύριγμα.
φάουλ που έχει χρεωθεί χαμηλά. Τον Μπαρσάμι. Και στον Μπάρα απέναντί του θα βγάλει μια πάσα ελευθερία, ο οποίος δεν θα φτάσει στον επίδοξο τελικό αποδέκτη. Μέλιος θα κατεβάσει, θα δώσει τον Κρυσταλίδη, θα ξαναπάρει. Ωραία προσπάθεια, 5-4 πόντου του Μέλιου, στέλνει τη διαφορά στους 7 πόντους για την ομάδα της Πηλέας, 2-9. Προς τον Σέρφιξ έχουν ένα καλάθι του Καρκαλέτσι. Αρκετά δύσκολο καλάθι που έχει πει. Προδωρείς Γεωργίου, Μπαλχαμπή στο καλάθι, 4-9. 1-1 τα φάουλ με τις δύο ομάδες για την πρώτη περίοδο. Λίγο περίπτω καθώς είμαστε στην πρώτη περίοδο. Καμπάνης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από το Μέλιο, ο οποίος ήταν και ο Μπέτσον MVP στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχαν κερδίσει, είχαν κρατήσει με 4 σπότ στην παράταση του Στάσο Καλά. Υπάρχει κλέψιμο από τον Μπάρα. Σαλίδης δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι επιδικώς. Υπάρχει επιθετικό rebound από το Μέλιο. Υπάρχει κλέψιμο, καλή άμυνα πάνω στην μπάλα από τον Καρκαλέτσι, ο οποίος έσβησε την μπάλα εκεί που ήταν ο λόγος. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Πηλέα Μπάρα. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα της Πηλέας. Θα βγει εκεί πέρα που ήταν ελεύθερος ο Γεωργίου, αλλά είναι πιο γρήγορος ο Τεζαμάνης. Ο Γεωργίου θα έβγαινε ελεύθερος για τρεις. Έχω την εντύπωση ότι θα σούταρε. Μπάρας θα στοχίσει από ένα ευνοϊκό για αυτό το σημείο. 4-9 παραμένει, έχουμε περάσει το τελευταίο μισό της πρώτης περίοδου. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, αλλά δεν θα μπει στο καλάθι. Λόγος, ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια, ξεσηκώνει τον πάγκο. Ωραία συνεργασία. 4-11. Μάλιστα θα κλέψει, Μέλιος θέλει να τρέξει. Ωραία σκαστή πάσα στον Μπάρα, ο οποίος δεν συγκρατεί και έτσι αυτό τον ανάγκασε να εκτελέσει τον ευνηδιασμό σε δεύτερο χρόνο και όχι σε πρώτο. Προσωπικός του αντίπαλος στην προκειμένη φάση τον είχε προλάβει, αλλά τον νίκησε σε δεύτερο χρόνο. 4-13, υπάρχει time out με συγχωρείτε από τους Boston Celtics, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά, αλλά και το momentum να είναι εδώ και αρκετή ώρα στα χέρια των αντιπάλων τους. Έχουμε 4-21 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ένα παιχνίδι που κυλάει αρκετά ομαλά, δεν υπάρχουν πολλά φάουλ, δεν υπάρχουν πολλές διακοπές. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina, οι Boston Celtics ήταν αυτοί που πήραν το time out, αλλά ήταν αυτοί που μπήκανε πιο γρήγορα μέσα στο γήπεδο από τους παίκτες της Πηλέας. Γιατί ούτε αυτοί εξάντλησαν τον χρόνο που είχαν, αλλά κάθισαν λίγο παραπάνω στον πάγκο. Μένιος έχει στην διάθεση του και πινακάκι για να βγάζει έναν δείχνει στους συμπαίκτες του Plays, τον Zaman Plays, ο οποίος έχει περάσει τον πάγκο τώρα. Υπάρχει λάθος, παράβαση από τους Boston Celtics και η κατοχή είναι για την ομάδα της Πηλέας. Στη θέση του Μέλιου υπάρχει jump shoot, running float, τεράστοχο από τον Μπάρα. Στη θέση του Μέλιου έχει περάσει στον Μπράγιν τρίπλα, υπάρχει πίεση πάνω στην μπάλα. Αλλά θα πάει στον Δόγο, στον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι άστοχος. Είχε καλή άμυνα από τον Μπάρα χωρίς φάουλ, αλλά η καλή επίθεση νίκησε την καλή άμυνα στην προηγούμενη φάση. Σαλίδης, ένα πολύ guard-oriented σχήμα της ομάδας της Πηλέας. Υπάρχει αμυντικό rebound. Παράτσος έχει περάσει επίσης στη θέση του Κοντζαμάνι, ένα πιο χαμηλό σχήμα. Παίζουν με ενδυνάμει 4 γκάρντ η ομάδα της Πηλέας. Τσάγκα, ο οποίος ήταν ένας εκ των 5 στο προηγούμενο παιχνίδι της Πηλέας, κάθεται ακόμα στον πάγκο, δεν έχει περάσει από τον χώρο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, περάσουν οι αλλαγές. Ο Μπάρας περνάει στον πάγκο. Ποιος μπήκε τώρα? Ωραίος. Κατσίς έχει περάσει στη θέση του. Σιδόπουλος σταματάει την τρίπλα, θα βγάλει στον Μπαμπαράτσο, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις που μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Facebook, Βασκετάκι Σαλόνικα League. Μιλάμε για πολύ backstage υλικό.
Άστοχο σουτ. Κουτσανόγλου. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Celtics. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω στον φιλιστή. Στον Ελευθερίου. Το μακρινό δίποντο θα δικαιώσει τον Δόγο. 8-13. Σιτόπουλος πάρει το screen. Σταματήσει την τρίπλα. Σαλίδης. Ωραία reverse, ταχύτατη reverse. Αλλά είναι άστοχος. Μια πιο νεανική ομάδα να υπάρχει κλέψιμο από τον Μπαράτσα. Μια πιο ομαδική ομάδα. Ομαδική ομάδα. Ωραίος. Μια πιο νεανική ομάδα η ομάδα της Πηλέας. Και έχει πιο φρέσκα πόδια. Σε 3 ο Μπάρας θα αστοχίσει. Παρά το γεγονός ότι έχει παίκτες που έπαιξαν όλο το παιχνίδι πριν λίγες μέρες, 45 λεπτά. Παραπάνω από όλο το παιχνίδι δηλαδή. Αν και το όλο μπορεί να τεθεί ένα δεύτερο φιλοσοφικό ερώτημα. Είναι μια πιο νεανική ομάδα, έχει 9 παίκτες στη διάθεσή της έναντι 5. Ενδεχομένως να μπορεί να παίξει στα πόδια τόσο ατομικά αλλά όσο και συλλογικά, να πιέσει περισσότερο πάνω στην μπάλα. Μέχρι στιγμής το έχει κάνει σε αυτά τα πρώτα 8 και κάτι. Step, πάει μέχρι μέσα, άστοχος, αλλά θα κερδίσει 2 φάουλ από τον Μπόνας. 2 βολές, με συγχωρείτε. Θα αρκεστεί σε 2 βολές. Κέρδισε το φάουλ ψηλά. Εύστοχο στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη. 9-13 παραμένει. Σταλίδης. Πάει το δεξί διάδρομο. Σταματάει την τρίπλα. Για να βγάλει μια μπάσα από Μπαράτσας στον Καψί. Αλλά δεν βγήκε αυτή, ο κοστικός αντίπαλος είχε διαβάσει το play και βγήκε μπροστά και τώρα θα βρούνε 2 πόντους τον Ελευθερίου. Λοιπόν, στον Celtics οι οποίοι από το 4-13 έχουν φτάσει το παιχνίδι στο 11-13 τρέχοντας ένα σερί 7-0. Σταλίδης δεν θα καταφέρει να σταματήσει αυτό το σερί σε πρώτο χρόνο, αλλά ενδεχομένως να το κάνει τώρα καθώς κέρδισε και αυτός 2 φάουλ, 2 βολές. Έχω πάθει σήμερα. Τσάνκα θα περάσει στη θέση του Βάρα. Τι έχω πάθει απόψε. Άστοχος ο Κρυσταλίδης στην πρώτη. 11-13 παραμένει. Έστοχος στη δεύτερη. Διαφορά στο τρίποντο. Ο Σαλίδης έχει περάσει στον πάγκο, ο Μέλιος έχει περάσει τη θέση του. Τώρα παίζουν με Μέλιο και Τζανόγλου. Είναι πιο ψηλό το σχήμα τους. Η ομάδα της Πηλέας τώρα. Θα ξεκινήσει με αμυγός πιο ψηλό σχήμα εκτός των Σέλτικς, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να σκοράρουν με 2 πόντους. Ο Μέλιος πήγε μέχρι μέσα. Είναι 16. Μέλιος με το που ξαναμπήκε στο παρκέ πιάνει δουλειά με μεγάλη καμπύλη το σουτ άστοχο από τον Καρκαλέτσι. Υπάρχει rebound. Νόγλου πέτυχε καλάθι. Αλλά υπάρχει σφύριγμα πριν το καλάθι. Κύρισε αν τα κάτω. Πόσο? 20. Ο Καρκαλέτσης δεν έχει χρεωθεί το φάουλ. Το φάουλ είναι χαμηλά και ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσει δίχως τον Celtics. Τέλειος. 13 δευτερόλεπτα. Τώρα στη συνήθεια πίσω θα πάρει ένα σκρίν από τον Τσανόγλου. Θα βγάλει την μπάσα στον Τσάνκα. Και διπλώσει άμυνα μέσα στη ρακέτα, αυτό που σημαίνει ότι υπήρχε ελεύθερος παίκτης ο Κατσής. Μια μακρινή πάσα να running floater δεν θα δικαιώσει τους Celtics. Έχουν 4 δευτερόλεπτα. Ο Μπαράτσος θα βγάλει την πάσα, μετράει αμπή.
υπάρχει buzzer beater. Το παιχνίδι έχει έναν ωραίο ρυθμό, ούτε πολύ χαμηλό ούτε πολύ ψηλό. Το σκορ είναι στο 11-16. Μετά από 10 λεπτά βρίσκονται μπροστά με 5 πόντους οι παίκτες της Πηλέας, οι οποίοι κατάφεραν να στείλουν τη διαφορά ακόμα και στους 9 με το 4-13. Έκτοτε οι Boston Celtics πήραν ένα time out και κατάφεραν να βρουν κάποιο ρυθμό τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Προσωπική εκτίμηση ότι οι Boston Celtics δεν σκόραραν κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, καθώς έχαναν κάποια στα οποία δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια μιας ενδιαφέρουσας αναμέτρησης. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη Sonic Arena για την συνέχιση της δεύτερης, για την εκκίνηση της δεύτερης περίοδου, για την συνέχεια της αναμέτρησης. Η Πηλέα βρίσκεται μπροστά με 5, έχει 8 κλεψίματα στην πρώτη περίοδο και 2 λάθη. Οι Boston Celtics έχουν 10 λάθη στην πρώτη περίοδο, που είναι πάρα πολλά και είναι πολύ καλό για αυτούς που έχουν, που υπολείπονται μόνο 5 πόντων. Οι δύο ομάδες έχουν 0 στα 3 τρίποντα και 1 στα 2 αντίστοιχα. Είναι ένα μικρό επίτευγμα με 10 λάθη έναντι 2 να υπολείπει σε 5 πόντων. Πήγαν να βγάλουν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Γεωργίου και Καρκαλέτσης. Ο δεύτερος κέρδισε φάουλ και θα αρχιστεί σε 2 βολές. Το πρώτο φάουλ γίνεται γρήγορα στη δεύτερη περίοδο. Με ωραία καμπύλη εστωσή στην πρώτη βολή ο Καρκαλέτσης. Μπάλα από την κεντρική και υπάρχει επιθετικό rebound. Ανάμεσα σε δύο θα ξαναπάρει το επιθετικό rebound. Θα στοχίσει στη δεύτερη προσπάθεια ο Μουτζαμάνης. Τζάγκα. Μπάλα θα πάει στον Μέλιο. Στα 16 δευτερόλεπτα ωραία επίθεση για την Πηλέα. 12-18. Διαφορά στους 6 πόντους. Γεωργίου. Μπάλα πάει στη weak side. Αλλά δεν συγκράτησε καλά, δεν συγκράτησε την μπάλα, δεν συγκράτησε την ισορροπία του. Συγνώσεις, τώρα η μπάλα είναι ξανά για την Πηλέα. Έχει το φως από Μπαράτσας σε ένα floater. Πηλέα παίζει απλά στη δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής, κάνει όμορφα πράγματα. Παίζει απλά αλλά όχι απλοϊκά. Παίζει γρήγορα. Πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα από τον Καρκαλέτσι. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. 14-20. Σανόγλου θα δώσει το screen, είχε αρκετό χώρο από πριν ο Μέλιος και με το screen πήρε ακόμα παραπάνω και στόχισε σε ένα jump shoot. Ο Μέλιος δεν είναι ένας κλασικός ψηλός. Δεν έχει πρόβλημα ούτε να σουτάρει από μακριά, ούτε να δημιουργεί. Ζαμάνης, ένα running floater, σε μια κίνηση που αρέσει στον Καρκαλέτσι, θα το δικαιώσει και αυτή τη φορά. 16-22. Μέλιος θέλει να τρέξει. Βρίσκει τείχο μπροστά του, σταματάει. Τσανόγλου, ωραία πάσα στην κίνηση. Συγκρατεί σε δεύτερο χρόνο, σιρτό μπάσκετ. Λογικά θα έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει. Τζάμπολ. Το βελάκι, πράγματι υπήρχε τζάμπολ και το βελάκι δείχνει Πηλέα. Θα κρυφθεί να επαναφέρει ο Μπαμπαράτσας. Τσανόγλου βρέθηκε ελεύθερος, είχαν κλείσει πολύ καλά τη ρακέτα, αλλά υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο Τσανόγλου οι παίκτες των Celtics. Εκτός αστόχησης υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τσάγκα και καλάθι. Ακούσατε και ενδεχομένως να είδατε, όχι δεν νομίζω να πέφτει στην κάμερα, τον πανηγυρισμό του Μέλιου. 16-24 διαφορά στους 8. Καλέτσις. Jump shoot. Εύστοχο από τον Καρκαλέτσι, το έχει πάρει προσωπικά εδώ και αρκετές φάσεις, εδώ και αρκετή ώρα είναι πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Houston Celtics. Τέλειος. Μπαράτσας. Πάρει ο Τσάγκα τώρα στα 12 δευτερόλεπτα, δεν θα πάρει κάποιο screen σε πρώτο χρόνο. Μέλιος στην κορυφή, θα πάρει αυτός από το screen από τον Τσανόγλου. Δεν μπορούσε να βγάλει
Βασικά μπορούσε, αλλά δεν έβγαλε pick and roll. Οι δύο ήταν πολύ κοντά, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τσανόγλου, ο οποίος παραμόνευε στη ρακέτα. Παρακολουθούσε τη φάση. Inspector Τσανόγλου. Θα παραφράσουμε την γνωστή πομπή του Inspector Gadget, στο G3 άστοχο από τον Καρκαλέτσι. Δεν κατάφερε να τιμωρήσει από μακριά αυτή τη φορά την ομάδα της Πηλέας. 18-26 παραμένει. Έχει βγει μπάλα εκτός. Δύο περιφερειακοί στη ζώνη επικοινωνίας φωνάζει ο Μεσσαλίδης από τον πάγκο. Υπάρχει επαναφορά και ένα ακόμα καλάθι του Καρκαλέτσι, ο οποίος κάνει το αφληκτικό παιχνίδι. Νομίζω το στάτους έχει... μπορεί να πάρει τον τίτλο του καταπληκτικού δεδομένου των θηκών. Άμυνα δίπλωσε πάνω στον Μέλιο. Αλλά δεν πήγε σε ελεύθερο παίκτη της Πηλέας, πήγε μέσα στη ρακέτα και χάθηκε εν τέλει. Τσάγκα προσπαθεί και κλέβει την μπάλα. Ο Βαράτσας δεν είχαν προλάβει να απομακρυνθούν αρκετά από τη φάση οι παίκτες της Πηλέας. Νολού πάσα ωραία. Μέλιος και ο Βαράτσας. Δίπλωσαν πάνω στην άμυνα. Και στη Μέλιο έχει το φάουλ. Ετοιμάζονται αλλαγές. Τώρα θα πραγματοποιηθούν. Κατσίς, Μπαμπαράτσας και Τσανόγλου περνάει εκτός. Κρυσταλίδης, Μπάρας και Σάμις περνάμε εντός. Επιθετικό rebound και block. Μπάλα είναι για τους Celtics εκ νέου. Με 12 δευτερόλεπτα. Παναφορά. Μπάλα που πάει στη γωνία τώρα μέσα στη ρακέτα. Πήγε να πάει μέσα ακόμα στη ρακέτα. Απορρόφησε την άμυνα του Καρκαλέτσης από τον Βαρσάμι. Και σκόραρε 2 ακόμα πόντους. Καλέτσις είναι σχεδόν όλη η επίθεση όσον αφορά στο εκτελεστικό κομμάτι στις τελευταίες αρκετές φάσεις για την ομάδα των Houston Celtics. Έχει διπλώσει η άμυνα πάνω στον Κρυσταλίδη αυτή τη φορά. Μπάρα σουτ για 3 από τη γωνία είναι άστοχος. Υπάρχει rebound, αλλά Τσάγκα παραμονεύει και κλέβει μία ακόμα μπάλα. Παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Ανέβαζε το καλάθι. Άσχετα το αν θα έβαζε τη βολή, το momentum θα άλλαζε αρκετά. Αυτό το παιχνίδι είναι αρκετά close. Δεν θέλει και πολύ εντός εισαγωγικών για να αλλάξει το momentum φυσικά για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Εκάστοτε ομάδες. Άστοχο την πρώτη Τσάγκα. Τσάγκα ο οποίος λίγο πριν έκανε το 11ο κλέψιμο των παικτών της Πηλέας. 11 κλεψίματα για Πηλέα, 13 λάθη για Houston Celtics. Η διαφορά είναι στους 4 πόντους και στους 4 θα παραμείνει. Υπάρχει επιθετικό rebound από το Μέλιο. Τις δύο βολές, τους δύο πόντους που δεν έβαλε ο Τσάγκα τους βάζει ο Μέλιος. Ένα επιθετικό rebound. Γιου. Ο Τζαβάνης, έχοντας τον Κρυσταλίδη απέναντί του. Ο Τσάγκα θα πάει τώρα στην γωνία. Δεν έκλεισε τον Θεό ο οποίος πήρε το σούτ, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι και φάουλ. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Αχιλέα Μπάρα. Ο Μπόνας ο οποίος πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τη ρακέτα, όπως έκανε στην προηγούμενη φάση ο Μέλιος. 25-28, έχουν 3 φάουλ που έχουν δώσει οι Celtics. Ζήτησε την μπάλα ενδεχομένως ο Μπάρας, δεν την πήρε. Για 3 από τον Σιδόπουλο, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, άστοχο. Ο Μπαράς από τον Τσάγκα κάθεται εκτός τώρα. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει μαχή για το rebound. Δεν τα κατάφερε ο Τζαμάνης και τώρα ο Κρυσταλίδης θέλει να τρέξει. Ακριβώς αυτό που είπε ο Μέλιος λίγο που δείχνει στο παιχνίδι, απέναντι σε 2 θα στοχίσει. Roller coaster. Ο Μέλιος έχει παραμείνει κάτω. Έχει κάποιο θέμα με το πόδι του, αν μπορώ να αντιληφθώ. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Για να δούμε αν η κούραση έχει αρχίσει να κάνει catch up.
είναι πιο κοινοί παίκτες για τον για κάποιο τραυματισμό. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από μια μικρή διακοπή. Ο Μέλιος έχει περάσει τον πάγκο και θα χορηγηθεί με ψυχτικό. Μας ελπίσουμε πραγματικά να είναι όλα καλά. Είναι ένας ακόμα κίνδυνος όταν παίζουμε πολύ συχνά οι παίκτες, όταν επιβαρύνονται πολύ σωματικά. Θα συνεχιστεί στα 7 δευτερόλεπτα στο Jack 3. Έχει στόχο από τη δεξιά πτέρυγα από τον Γεωργίου. Κρυσταλίδης. Βαράς. Σταματάει την τρίπλα, είναι σε μια λίγο awkward θέση. Το λέει αγγλικό πετάω σήμερα, απόψε. Με τα ελληνικά μου πάσχουν απόψε. Αυτό που δεν πάσχει για τους παίκτες της Πηλέας, ενώ αστόχησε ο Κρυσταλίδης, είναι τα κλεψίματα που έχουν κάνει στο Διατρής Μπάρας, buzzer beater, άστοχο. Τα κλεψίματα των παίκτων της Πηλέας δεν πάσχουν καθόλου, έχουν κάνει πάρα πολλά. 28-28 θα παραμείνει. Μετά από 16 λεπτά και κάτι, οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία όσον αφορά το σκοράρισμα. Γεωργίου υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Μπάρας. Κρυσταλίδης. Συγκίνησε ο Σιδόπουλος στη weak side. Θα πάρει ένα screen από τον Μπαμπαράτσα. Η μπάλα πάει ξανά στην weak side, η οποία ήταν εκεί που ήταν ο Μπάρας. Ο Μπάρας ήταν εκεί που ήταν η weak side ή η weak side ήταν εκείνη που ήταν ο Μπάρας. Τρίτο φιλοσοφικό ερώτημα για απόψε. Ακόμα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. 3 και 31 για το τέλος της δεύτερης και πολύ ενδιαφέρουσας περίοδου. Οι Coastal Celtics έχουν τώρα την κατοχή. Μετά από μια τρίπλα πάει αποφασιστικά μέσα και δικαιώνεται ο Μουτζαμάνης. 30-28 οι Coastal Celtics, οι οποίοι στη δεύτερη περίοδο έχουν κάνει μόλις ένα φάουλ. Και έχουν 3 και 11 τόσο να κάνουν άλλα 3 ομαδικά φάουλ, όσο και να εκμεταλλευτούν τα ήδη υπάρχοντα 4 των αντιπάλων τους. Μπάρας θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει κάποια βήματα και θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. 30-30. Μία ακόμη ισοπαλία. 30-30 με 3 λεπτά. Τώρα τα τριάρια μαζεύτηκαν. Πολλά διάρια, πολλά τριάρια. Στο τέλος θα γίνουμε real estate στη Sonic Arena. Στην κορυφή η μπάλα τώρα κάνει τρίπλα και θα βγάλει την no-look πάσα στη γωνία. Άστοχος όμως, ήταν ωραία η προσπάθεια που έκανε ο Μουζαμάνης, αλλά αστόχησε ο Μπουμπόνας. Σιδόπουλος, ο Eurostep κάνει μια προσπίση ότι θα σουτάρει. Δεν κάνει προσπίση ότι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, γιατί το έκανε. Ήπως αν ήταν τόσο καλή προσπίση που δεν το καταλάβε κανείς. Τέταρτο φιλοσοφικό ερώτημα. 30-32. Μπάλα θα πάει στην κορυφή, η οποία δεν ήταν αρκετά populated, μπορούσε να πάρει το shoot του Τζαμάνης. Κλείνεται τώρα στη γωνία στα 2 δευτερόλεπτα. Ένα shoot πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν είχε χρόνος, δεν είχε ανανεωθεί. Μια φάση οριακή ανέμπαινε το καλάθι και τώρα υπάρχουν αλλαγές. Διπλή αλλαγή, Δόγος και Ελευθερίου περνάνε στην δράση. Γεωργίου και Μουτζαμάνης περνάνε εκτός. Μπάρας πάρει τώρα την μπάλα από τον Σιδόπουλο. Μπάρας θα πάρει το screen από τον Βαρσάμι. Σιδόπουλο στην κορυφή. Δεν κοίταξε το καλάθι, δεν πήρε την απόφαση να σουτάρει για τρεις. Ωραίες προσποίησεις, αλλά 3 δευτερόλεπτα από τον Βαρσάμι μέσα στη ρακέτα. Έκανε μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, τόσο με τις τρίπλες όσο και με την μπάση σε δεύτερο χρόνο ο Κρυσταλίδης. Έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Για 3, άστοχο τον Καρκαλέτζη. Υπάρχει επιθετικό rebound. Μια ωραία συνεργασία, πάνε να βγάλουν και την βγάζουν. Μπόνας στην συμπέχη του. Κρυσταλίδης. Βασάμις θα δώσει το screen, θα βγάλει τρίπλα. Ο Μπαράτσας θα περάσει, η μπάλα θα βρει στο ταμπλό, αλλά υπάρχει μετά από μια συγκυρία σαν τυφλοπόντικας. Τρύπωσε στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας ο Μπαράτσας και πήρε το rebound, δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση.
επιτυχώς. Ο Βασιλόπης δεν σε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, ο Σουμπιάτρης είναι άσχημος του ελευθερίου. Τώρα ο Κρυσταλίδης θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από τον Παπασιώπη. Έχουμε κι άλλο φάουλ του Γεωργίου. Πράγματι έχει ένα ακόμα φάουλ να δώσει η ομάδα του. Κρυσταλίδης, Βάρας. Σιδόπουλος διορθώνω, ωραία τρίπλα. Το έδωσε το σκρίνο ο Βαρσάμις, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βαρσάμι, ο οποίος ήταν συμπλεονεκτικό για αυτόν το σημείο. Ωραία προσπίση, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης και ταχύτατη reverse. Δεύτερη φορά που το έκανε ο Κρυσταλίδης, δεν το είχε αυτή τη φορά. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Σε αμυντική ανισορροπία η άμυνα της Πηλέας. Υπάρχει floater, άστοχο από τον Ελευθερίου και υπάρχει και επιθετικό rebound και foul. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Βαρσάμι. Ο Μπουμπόνας θα εκτελέσει δύο βολές. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Houston Celtics. Έκαναν καλό φάουλ management στην δεύτερη περίοδο. 33-32. Η μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound με τη μία. Επιθετικό rebound με τη μία από τον Καρκαλέτσι. 7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Συλλάχωνας για τον Μπάγκο Μπάρας. Σουτ για 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο. Η κόρνα σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου και πολύ ενδιαφέροντος ημιχρόνου. Η σκόρ είναι στο 35-32 υπέρ των Houston Celtics. Ένα παιχνίδι με πολλά ups and downs. Η Λέα είχε βρεθεί μπροστά και με 9 πόντους για το πρώτο δεκάλεπτο και για το δεύτερο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε το momentum στα χέρια της, όσο και το σκορ. Όσο τον Celtics κατάφεραν να βρουν τα πατήματά τους και να κάνουν τα πράγματα που είναι σωστά για αυτούς. Θέλουν να βρουν κάποιες λύσεις επιθετικά, αμυντικά η Πηλέα, αμυντικά για αυτούς η Πηλέα, δηλαδή η αντίπαλη της ομάδα. Και πάνω κάτω στα ίδια, δεν υπήρξε κάποια δραματική αλλαγή στο σκοράρισμά της ή στον τρόπο πεξίματός της. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πραγματικά πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. 13 κλεψίματα υπέρ της απέναντι ομάδας και 14 λάθη. Ακούγοντας κάποιους αυτά τα στατιστικά, δεν νομίζω να προειδεάζεται για μια διαφορά υπέρ της ομάδας για την οποία αναφερόμαστε με 3 πόντους. Αλλά να έχουν ισχύει. Ξεκίνησα λίγο πιο τρίξ, λίγο πιο αυστηρά αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε στη Sonic Arena, αν δεν το πήρατε είδηση. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Houston Celtics, οι οποίοι θα στοχίσουν σε καλάθι κάτω από το... κάτω από τη ρακέτα. Ξανά στο συμφίτηση και για την Πηλέα τώρα και είναι αρκετά ελεύθερο το γήπεδο για να το εκμεταλλευτεί ο Ελευθερίου και να φύγει τη διαφορά στους 5 πόντους υπέρ της ομάδας του. Πάει μέσα, θα στοχίσει όμως σε ένα κοστικό στο Κρυσταλίδης. 37-32 παραμένει. Σταματάει την τρίπλα. Μπόνας Ελευθερίου. Επιστοποίηση, παίρνει ένα screen, jump shoot. Πολύ γρήγορα, άστοχος ο λόγος. Η μπάλα είναι εκτός και είναι για τους Houston Celtics. Ο Σανόγλου τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Θα γυρίσει, θα αστοχίσει όμως. Ο Καρκαλέτσης. Υπάρχει φάουλ. Επιθετικό που έχει χρεωθεί στον Παπασιώπη. Μάλιστα. Τσάγκα θα δώσει τον Σιδόπουλο, ο οποίος αυτός θα κατεβάσει. Όσον αφορά τους guards, με 4 guards για μία ακόμα φορά οι παίκτες της Πηλέας. Κάτι που κάνει, κάτι που καθιστά το επιθετικό τους σχήμα πολύ εύκαμπτο. Τσανόγλου ο μόνος center επί της ουσίας που είναι κλασικό center στο σχήμα που προκύπτει. Κάνει κάτι πολύ δύσκολο, βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι με fade away, με αντίπαλο μπροστά του. Καλέτσις θα δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, θα το εκμεταλλευτεί ο λόγος. 39-34, πολύ όμορφη προσπάθεια.
Έχουμε θεά μας αυτά τα πρώτα 1.45 της τρίτης περίοδου. Ωραία σκαστή, όχι σκαστή, laser πάσα στον Κουσταλίδη. Αλλά θα βγει εκτός. Σκαστή, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του συμπαίκτη του. Δεν το σώζω ούτε με σφαίρες. Αλλά είναι ξανά στη γωνία. Όπως θα κάνει την κίνηση, δεν θα πάρει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει στην ρακέτα που είναι ο Καρκαλέτσης, ο οποίος θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ποιος το έκανε το φάουλ? Φάουλ που έχει χρειαστεί στο Νασιλέα Μπάρα. Έστοχος στη δεύτερη. 40-34, η διαφορά αγγίζει τους 6 πόντους υπέρ των Boston Celtics, οι οποίοι είχαν βρεθεί πίσω με 9 στο 4-13. Βυσσαλίδης Σανόγλου, ανάμεσα σε 3 παίκτες, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός ήταν ο Σιντόπουλος, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μπάρας στη δεξιά του πτέρυγα. Για 3 θα δικαιώσει τον πρώτο πρόνο σε 5. 40-37. Μέχρι μέσα δεν θα καταφέρει ο Ελευθερίου. Θα χάσει μάλιστα την μπάλα. Ο Μπαράτσας θα περάσει στη θέση πιού του Τσάγκα. Υπάρχουν 9 άτομα στην σύνθεση, στην αποκτηνή σύνθεση των παιχτών της Πηλέας. 5 guards και των οποίων οι 4 είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Ενδιαφέρον το σχήμα, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά θα βγει εκτός ξανά για τους παίκτες των Boston Celtics. Μια ακόμα αλλαγή κατοχής. Ένα ακόμα λάθος για τους Celtics, 17 τα λάθη. Έναντι 7. 16 μάλλον. Μερικές φορές λέω ένα παραπάνω αν αργεί λίγο να ανανεωθεί το σχετικό app. Υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Μπάρας. Ναι, έχουμε την πρώτη απόλυτη ησυχία στο γήπεδο. Επομένως θα κάνω και κάποιο ASMR. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Αχιλλέας Μπάρας. Ρίχνει τη διαφορά στον έναν πόντο. Από το 40-34 οι παίκτες της Αχιλλέας τρέχουν ένα μικρό σερί 5-0, που για τις αναλογίες του αποψινού παιχνιδιού δεν είναι μικρό ένα σερί 5-0 για οποιαδήποτε ομάδα. Όλα είναι θέμα προοπτικής. Δεν είναι το φιλοσοφικό ερώτημα. Πρώτο για το δεύτερο μικρόνο. Υπάρχει ωραία επαναφορά. Καρκαλέτσης πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, το έκανε πολλές φορές, κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κρυσταλίδης περνάει όλο τον κόσμο σε μια κίνηση που του αρέσει πολύ, τώρα δεν θα τον δικαιώσει. Μπόνας έχει επιλογές, δίνει την μπάλα στον Ελευθερίου, καλάθι και φάουλ από τον Παπασιώπη, που έχει έρθει από τον πάγκο και δίνει κάποιες λύσεις. Τώρα και επιθετικά. Τέταρτο φάουλ του Αχιλλέα Μπάρα, ο οποίος θα περάσει τον πάγκο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί ο Αχιλλέας Μπάρας. Τώρα ενημερώθηκε ο Μέλιος. Στέλνει τον Σουανόγλου, αν έχω καταλάβει καλά. Στη θέση του Μπάρα. Υπάρχει άστοχη βολή, υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά άστοχο με τα καλέτσια αυτή τη φορά. Σιδόπουλος. Running floater από το ύψος των ελευθέρων βολών. Άστοχο. Ωραία τρίπλα. Στη weak side ο Σταμ. Ρωτοκατσία απέναντί του.
μέχρι μέσα, κέρδισε και τον Μπάρα, ο οποίος ήρθε για βοήθεια, φορτωμένος με 4 φάουλ. Ο Τσανόγλου κατά πάσα πιθανότητα αυτόν θα αλλάξει με την πρώτη ευκαιρία για την Τηλέα. Την πρώτη για την Τηλέα ευκαιρία. Σιδόπουλος. Κατσής. Μπάρας. Θα πάρει ένα screen από τον Κατσή, θα εκτελέσει πίσω από το screen και θα ευστοχίσει. 46-42. 4,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ο Καρκαλέτσης θα αφήσει την μπάλα, μία ακόμα μπάλα στο καλάθι. Ένα play style που θυμίζει πολύ τον Kyle Hines στο prime του. 48-42. Σιδόπουλος θα πάρει το screen από τον Τσάγκα. Όχι, ο πρώτος παίκτης που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν δίνει screen. Φανταστική σκαστή πάσα στην κίνηση. Ο Μπάρας θα την πάρει και θα την μετατρέψει σε assist, θα την πάρει. Η μπάλα θα πάει μέσα στην ρακέτα, Τσάγκα θα κλέψει. Έχει κάνει πολλές φορές και στο προηγούμενο παιχνίδι. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Πάμε καλά. Σιδόπουλος θα χάσει. Τώρα θα αλλάξει ο Μπάρας και τώρα μαθαίνει ότι είχε 4 φάουλ. Οπότε προηγουμένως που μπήκε στη βοήθεια ενδεχομένως να μην πρόσεχε τόσο με κάποιο φάουλ. Δεν έκανε κάποιο φάουλ. Σιδόπουλος θα πάρει το screen του Μπαμπαράτσα, θα του δώσει τώρα την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση της Πηλέας. Τρεις παίκτες, υπάρχει ελεύθερος ο Κατσής στη γωνία. Άστοχος, η μπάλα μπήκε και εκεί και υπάρχει rebound από τον Γεωργίου. Ελευθερίου. Μέχρι μέσα, περνάει τον πρώτο αντίπαλό του και τον μόνο της ουσίας που είχε άμεση παθή μαζί του. Ο Σιδόπουλος, δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα τώρα στην κίνηση. Ένας ευνηδιασμός χάθηκε για την Πηλέα. 8ο λάθος για αυτούς. Θα επαναφέρει ο Γεωργίου. Ελευθερίου θα κατεβάσει. Καλέτης, ο οποίος κάνει πολύ μεστό παιχνίδι. Μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Παπασιώπη. Δεύτερη ευκαιρία για έμεσο τρίποντο που λαμβάνει ο ψηλός των Houston Celtics για το τρίτο δεκάλεπτο, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και βοηθάει πολύ την ομάδα του να αυξήσει την ήδη υπάρχουσα διαφορά στο 50-44 τώρα. Ο Ντουνούσος περνάει στην θέση του Ελευθερίου, ο οποίος θα περάσει για κάποιες ανάσες. Έστοχος και στη βολή. Ο Μοροσιώπης έμεσο τρίποντο, η διαφορά στους 7 πόντους. 4 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση και πότε και πώς και πόσοι από τους παίκτες της Πηλέας. Ψαλίδης. Τσανόγλου και βγήκε να κλέψει την μπάλα όπως ο πιλός του δίπολος. Jump shoot, μακρινό δίποντο από τον Κατσί, άστοχο. Υπάρχει rebound από τον Μοροσιώπη. Ωραία πάσα, αλλά είχαν πάει Τσανόγλου και Τσάγκα. Οπότε δεν κατάφερε να γυρίσει για να τελειώσει τη φάση ο Μπιζαμάνης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Jump shoot, Καρκαλέτσης, άστοχος αυτή τη φορά. Κατσίς μπρώχνει την μπάλα στον Τσάγκα, Τσανόγλου. Δεν είναι Σαλίδης τώρα. Ψάχνει την πάσα, την βρίσκει στο πρόσωπο του Μπαμπαράτσα. Ένα χορευτικό εντυπωσιακό μπλοκ από τον Τζαμάνι, υπάρχει rebound. Σαν όλοι τα λέει λίγο με τον Νεφ. Λέει με τον ρεφ. Η κατοχή είναι για την Πηλέα, για να δούμε αν μπορούν να ρεφάρουν. Οκ. Σανόγλου θα πάρει τώρα την μπάλα. Σαλίδης θα πάρει την μπάλα στο δεύτερο χρόνο, παραλίγο να κλέψει ο Καρκαλέτσης. Υπάρχει νέο φάουλ
στον Γεωργίου αυτή τη φορά. Βαρσάμις είναι όρθιος, ετοιμάζεται να περάσει ενδεχομένως. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κωνσταντίνης. Θα πάει με στη ρακέτα ξανά στην κορυφή. Καλό passing game με επίδοξο τελικό αποτέλεσμα του Ντουνούση, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα. Κωνσταντίνης πάει μέχρι μέσα το χορευτικό στον αέρα, δεν τον δικαιώσει. Έχει πάει σε πάρα πολλά coast to coast το γκάτ της Κιλέας. Πάει μέσα, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Ντουνούση μετά το άστοχο layup του Ντουνταμάνι. Το άστοχο και άτσαλο. 93-44. Κωνσταντίνης παίρνει ένα σκηνή από τον Τζανόγλου. Κατσίς. Υπάρχει φάουλ από τον Καρκαλέτσι. Είναι το τρίτο δικό του. Ο Καρκαλέτσι θα περάσει στον πάγκο. Θα περάσει ο Ελευθερίου στη θέση του. Χαμηλώνει κάπως το σήμα. Όχι τόσο σε υψομετρικό. Όχι τόσο από υψομετρικής άποψης, τόσο από άποψης των ρόλων που έχουν οι δύο παίκτες. Υπάρχει άστοχο όσο τον Τζανόγλου. Παπαθιώπης. Θα πάρει την μπάλα, πάει ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, θα κερδίσει και τους τρεις. 55-44 η διαφορά, ακουμπάει το διψήφιο για πρώτη φορά σε ένα πολύ κομβικό σημείο λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με τους Houston Celtics. Έχουν κολλήσει στο 44 ενεργητικό δικό τους για πολύ ώρα οι παίκτες της Πηλέας. Τσανόγλου, ωραία κίνηση! Ωραίο, πολύ όμορφο καλάθι, βέρδεψε για τα καλά τον αντίπαλό του. Υπάρχουμε αλλαγές κατέρωθεν. Μπουμπόνας θα περάσει στην θέση του Βασιώπη για προς τον Celtics. Μέλιος και Σιδόπουλος θα αλλάξουν με Παράτσο και Τζάγκα αντίστοιχα. Τώρα θα παίξει και με Βαρσάμι και με Τσανόγλου και με Μέλιο η ομάδα της Πηλέας. Αρκετά ψηλό σχήμα. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι γίνεται επίσκοπου αυτό για να κάνουν counter το σύστημα των Celtics, το οποίο λειτουργεί για αυτούς. Υπάρχει επιθετικό rebound μετά από άστοχο καλάθι του Τζαμάνι και τώρα θέλουν να τρέξουν. Ωραία συνεργασία μεταξύ Κρυσταλίδη και Μέλιου. Υπάρχει επιθετικό rebound, ξανά Μέλιος πήρε τον Βαρσάμι, γυρίζει απέναντι σε δύο, θα κερδίσει το foul που έχει βιωθεί. Στο 3ο το 7 είπε. Μπουμπόνα και είναι το τρίτο δικό του. Αρχίζουν σιγά σιγά να φορτώνονται με φάουλ παίκτες κλειδιά για τους Houston Celtics. Θα δείξω εκτελέσει βολές. Έστοχος στην δεύτερη βολή ο Μέλιος, η διαφορά είναι στους 8 πόντους. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Λευθερίου. Δεν υπάρχει παίκτης της πράσινης ομάδας στη ρακέτα. Τώρα θα πάει ο Νούσης. Υπάρχει άστοχο σουτ από τη γωνία, από τον Μπόνο, ο οποίος παραμένει φορτωμένος με 3 φάουλ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σιδόπουλος με αρκετό χώρο μπροστά του. Πάει στην πολύ populated ρακέτα με αντιπάλους. Στα επόμενα 33,2 έχουν δύο φάουλ να δώσουν οι Πηλέα. Παίκτες της Πηλέας, Τσανόγλου θα αστοχίσει. Είναι αυτοί που έχουν κάνει το καλό foul management στην τρίτη περίοδο. Στη δεύτερη ήταν οι Houston Celtics, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή 13 δευτερόλεπτα, το 19 είναι για αυτούς. Οι τρίπλες, οι αλλαγές
περιστροφές και αλλαγές κατεύθυνσης. Θα βγάλει μια πάσα όχι καλή ο Ντουνούσης. Τώρα κρυσταλλίδη στα 5 δευτερόλεπτα θα χάσει την μπάλα από τον Μπουμπόνα. 3,9 δευτερόλεπτα. Αλλαγή του Τάγκα. Μπάρας θα περάσει στην θέση Place your bets του Βαρσάμι για την επίθεση. Το τρίποντο φώναξε κάποιος από τους Κώστας Έλεξης από τον πάγκο. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει. Στο 3 Μπάρας παίρνει την μπάλα. Στο 3 άστοχος ήταν. Το κατάλαβε και ο παίκτης ήταν Κώστας Έλεξης που φώναξε από τον πάγκο στο τρίποντο. Του παρελήφθηκε τον Μπάρα να μπαίνει μέσα στο κήπεδο. Η διαφορά θα πήγαινε στους 5 πόντους. Αν ευστοχούσε, βρέθηκε ελεύθερος, βγήκε από τα screen, αλλά στόχισε. Δεν εξάντησαν τα φάουλ που είχαν να δώσουν, είχαν δύο ακόμα να δώσουν οι παίκτες της Πηλέας. Όπως και να έχει, η τέταρτη περίοδος θα ξεκινήσει εντός ολίγου, η οποία θα βρει τους Houston Celtics να προηγούνται με 8 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Solid Arena, το σκόρ είναι στο 55-47. Για να δούμε αν στα επόμενα 10 αγωνιστικά λεπτά οι παίκτες της Πηλέας, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή με το Σιδόπουλο, θα καταφέρουν να ανακτήσουν το χαμένο momentum. Σιδόπουλος σε δεύτερο χρόνο είχε κοπεί, έπαιξε καλή άμυνα ο Δόγκος. Τώρα εναντίον τριών ήταν κατά του να κρατήσει την μπάλα, αλλά κρατάει ο Μπουμπόνας, ο οποίος πάει να βγάλει και την μπάσα πεσμένος κάτω στον Ελευθερίο. Αυτή δεν θα πάει. Αμυντική ανισορροπία μία ακόμα. Το χορευτικό θα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό το καλάθι από τον Κρυσταλίδη αν έπαιρνε. Πάρα πολλές αλλαγές κατοχών και πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Σε μία αρχή, σε μία αρχή μίας ακόμα περίοδου, το έχουμε δει στην αρχή της πρώτης, στην αρχή της τρίτης, στην αρχή της τέταρτης τώρα, στις δεύτερες. Όχι τόσο πολύ, αν δεν απατάει η μνήμη μου. Μέλιος. Σταυρωτές. Μέχρι μέσα θα γυρίσει μετά από μία προσποίηση. Μετά από μία προσποίηση από τη δεξιά πτέρυγα θα γυρίσει από την αριστερή και θα κερδίσει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Ο Καρκαλέτης, ο οποίος έχει περάσει εκτέλους στον αγωνιστικό χώρο. Αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά και η εξέδρα των παιχτών της Πηλέας. Θα συνεχίσει ο Καρκαλέτης αυτή τη φορά. Μέλιος θέλει να τρέξει. Μέλιος και οι Κρυσταλλίδες έχουν βγάλει πάρα πολλές προσπάθειες εχνιδιασμού. Πάρα πολύ ωραία φάση μεταξύ Μέλιου και Σιδόπουλου. Καρκαλέτσι θα γυρίσει, θα κερδίσει δύο αντιπάλους ξανά. 57-51. Ένα καλάθι που δεν νομίζω να αναχαιτήσει τους παίκτες της Πηλέας, οι οποίοι έχουν μπει στην τέταρτη περίοδο αποφασιστικά, το αποδεικνύει και στο σκορ. Μέλιος θα φτωχίσει τώρα σε ένα ακόμα coast to coast. Μέλιος και ο Κρυσταλλίδης με το που παίρνουν την μπάλα ζητάνε κατάματα το καλάθι. Μέλιος παραλίγο να κλέψει μία ακόμα μπάλα, την κλέψει ο Βαρσάμις μετά από κακό χειρισμό του Ελευθερίου. Μέλιος θέλει να τρέξει στο γύρο στο Κρυσταλλίδης. Κάνει μία προσπίση, μία δεύτερη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι έχοντας απέναντι του ψηλότερο αντίπαλο του Γεωργίου. Στο παιχνίδι έχουν ανάψει τα αίματα σιγά σιγά. Ενδεχομένως θα έχουν βοηθήσει οι σόμπες που έχουν πίσω από τους πάγκους τους δύο ομάδες. Έδωσαν μια σπίθα, εν πάση περιπτώσει. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Λόγος θα γυρίσει. Βγάλει την πάσα στον Γεωργίου, ξανά μέσα η μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα γυρίζει με τον Βαρσάμι, θα στοχίσει. Ο Μπουμπόνας θα καθαρίσει το rebound του Ξανόγλου. Μέλιος βγαίνει. Πάρει την μπάλα ο Κρυσταλλίδης, πάει μέχρι μέσα. Ο Μέλιος ξανά θα κερδίσει την απέναντι ρακέτα. Μέλιος είναι ο frontman της επίθεσης της Πηλέας στο 4ο δεκάλεπτο. 57-55 η διαφορά στο καλάθι. Θα προδώσει την μπάλα. Ωραία κίνηση, ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Ωραίο τριγωνάκι μεταξύ Σταμ, Δόγου και Μπουμπόνα. Ο τρίτος προαναφερθής. Θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Αρκετά οξύμορο το γεγονός ότι σε 3 λεπτά πολύ γρήγορου, πολύ υψηλού τέμπου μπασκετικού έχουμε μόλις ένα φάουλ, αυτό που είδαμε στην προηγούμενη φάση. Με μεγάλη καμπύλη έστοχος στην πρώτη βολή ο Μπουμπόνας. Διαφορά στο τρίποντο. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound από το Μέλιο με υπερπροσπάθεια. Κρυσταλλίδης τώρα. Σουδιά 3, Μέλιος από την κορυφή. Μέσα! 58-58, σηκώνει τον πάγκο.
και ο θήτης Boston Celtics να πάρουν time out βλέποντας την διαφορά που στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου είχε ακουμπήσει την τιμή των 11 πόντων για αυτούς να έχει εκμηδενιστεί μετά από 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα στην τέταρτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι στο 58-58. Κάτι που σίγουρα δεν είπα πριν από 2 δευτερόλεπτα για εσάς, καθώς τα κοπεί στο μοντάζ και σίγουρα δεν μπορείτε να το δείτε και στον πίνακα. Anyway, Δευτερίου, πολλές αλλαγές, πολλές προσπίσεις για αλλαγή κατεύθυνσης. Καλή άμυνα από τον Σιδόπουλο. Θα τροφοδοτήσει τον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κερδίζοντας 2 αντιπάλους και μία ακόμα φορά. Μπάρας κάθεται στον πάγκο, έχει φορτωθεί με 4 φάουλ. Θυμίζουμε στο 3ο δεκάλεπτο. Θα έχουν βήματα από τον Τζανόγλου. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παπασκόπης. Ένα καλάθι του Καρκαλέτσι και ένα του Παπασκόπη ανεβάζουν τη διαφορά στους 4 πόντους ξανά. Κρυσαλίδης πάρει το σκρίνι από τον Μέλιο, υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα. Θα βρει, αλλά θα κοπεί ο Βαρσάμις εντυπωσιακά από τον Καρκαλέτσι. Βρήκε το ρήγμα ανάμεσα στους δύο παίκτες που είχαν πάει όχι ακριβώς πάνω του, αλλά απέναντί του ο Κρυσαλίδης. Πάει μέχρι μέσα ο Στάμ, θα κερδίσει και αυτό στη ρακέτα. Βαρσάμι και Μέλιο, 64-58, τρέχουν ένα σερί 6-0 μετά το time out που πήραν οι Houston Celtics. Κρυσαλίδης, Μέλιος, θα τραβήξει τρεις παίκτες πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης στη γωνία. Ο Κρυσαλίδης θα στοχίσει όμως. Με ένα φάουλ Side Πιλέα, έναντι 0-0. Στην διατρίση θα αλλοιωθεί η προσπάθεια από τον Μέλιο, έχω την εντύπωση. Στον Ελευθερίο και τώρα Κρυσταλίδη, ο συνήθις ύποπτος θα τρέξει, θα στοχίσει σε ένα σουτ στον εφηδιασμό. Μπαλά χάθηκε, Σταμ. Πρέπει σε 2, θα παίξει ένα ημισέτ παιχνίδι, αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παπασιώπης. Αποσυντονιστεί πλήρως η άμυνα των παιχτών των Eastside Πιλέα, οι οποίοι μέσα σε ούτε 2 λεπτά βλέπουν τη διαφορά να πάει στο σύν 8, ενώ την είχαν αφήσει στο 58-58 και είναι η σειρά τους να πάρουν τώρα time out, βλέποντας τους Houston Celtics να παίζουν καλή άμυνα και να βάζουν 4 καλάθια με 4 διαφορετικούς παίκτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μείνετε μαζί μας. Στροφή στην αρίνα. Όσο το Celtics δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 20 περίπου δευτερόλεπτα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε η Πιλέα εξάλληψε το δικό της χρόνο στο time out. Κατοχή είναι για αυτούς. Μέλιος σε κατεβάσει. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της 4ης περίοδου. Δεν λέω του παιχνιδιού. Δεν προαναγγέλλω τίποτα. Σαλίδης δεν θα πάρει την μπάλα, βρέθηκε ελεύθερος, Μέλιος θα πάει λίγο μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Παπαράτσο, ο οποίος αυτός είναι που θα σουτάρει το μακρινό δίποντο και θα στείλει τη διαφορά στις 6, 66-60. Λέω. Προσκόπηση στα βρωτές, σκοντήτερο αντίπαλο μπροστά του, σουτ για 3 είναι άστοχο από τον λόγο. Μέλιος είναι σύμπομπτος μαζί με τον Καρκαλέτσι, θέλει να τρέξει. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μέλιος. Τρέχουν ένα δικό του σερί 4-0. Ένα παιχνίδι με πάρα πολλά roller coaster στην αλλαγή του σκορ, κυρίως στην τέταρτη περίοδο, αλλά όχι μόνο. Πολύ γρήγορες είναι αλλαγές. Προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ, προσπίση για σούτ από τον Παπασιώπη. Θα δώσει την μπάσα στον Καρκαλέτσι. Καλέτσις έχει την ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Άστοχος στην βολή, Μποβαράς στο rebound. Μπάρας έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, έχει 4 φάουλ. Μέλιος τώρα τον βάζει μέσα, στο για 3 μπάρας από το ίδιο σημείο το οποίο αστόχησε σε ένα buzzer beater θα σκούσει και τώρα που είχε παραμείνει το σκόρ 55-47.
Σταμ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει. Μέλιο στο rebound και θέλει να τρέξει. Εσπάρα και Παπαράτσα. Πάει από τη δεξιά πτέρυγα, τραβάει τρεις παίκτες πάνω του, βρίσκει τον ελεύθερο μπάρα. Σουτ για τρεις από το ίδιο σημείο. Άστοχος και πάλι. Μάχη για το rebound από τον Παπαράτσα. Βγάλει τελικό ρηχητή την πιλέα. Ο Παπαράτσας θα επαναφέρει κιόλας. Σταλίδης. Μέλιος με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Έχοντας απέναντί του τον Δόγο. Δεν δύο τα φαουλ, δεν έχουν κάνει ακόμα φαουλ χωρίς το Celtics. 68-64, 3 και 15 για το τέλος. Θεό. Δόγος. Ο Σιώπης. Υπάρχει σφύριγμα. Για φαουλ. Το τέταρτο φάουλ και του Μπαμπαράτσα. Μπαμπαράτσας και Μπάρας έχουν 4 φάουλ και παίζουν, ε. Για να δούμε. Φανταστική πάσα! Απίστευτη πάσα από τον Καρκαλέτσι πίσω από το κεφάλι που βρήκε ανοιχτό τον παίκτη του, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι. Απίστευτη πάσα, Σιδόπουλος. Για να κερδίσει κάποιο φάουλ, δεν τα κατάφερε. Θα περάσει το τελευταίο τρίλεπτο. Καλέτσις, μπάλα που πάει στον Γεωργίου. Κρατάει την μπάλα, παίζει και με το χρόνο, 7 δευτερόλεπτα. Πάπου πάει μέσα. Η κατοχή είναι από την Πηλαία. Ο Πασιώπης στόχησε. Σαλίδης. Μέλιος. Σιδόπουλος. Είχε ελεύθερο σουτ. Έβγαλε την έξτρα πάσα στον Μπάρα, ο οποίος δεν θα ευτυχήσει, αλλά έρχεται ως απομηχανής θεός ο Μπαράτσας να πάρει το rebound απέναντι σε Καρκαλέτσι και ο Βασιώπη. Είναι το πρώτο φάουλ χαμηλά. Σουτ για τρεις και βρεθεί ελεύθερος, θα στοχίσει όμως ο Κρυσταλλίδης. Τώρα θα κατεβάσει την μπάλα ο Βασιώπης για την ομάδα του. Έχουμε περάσει επισήμως το crunch time που είχαμε και στο χωριό μας αυτή την ορολογία προφανώς. Ωραία πάσα η οποία δεν θα βγει στο καλέτσι και υπάρχει φάουλ. Στο κέντρο του παιδού είχαν να δώσουν. Έχουν ακόμα δύο να δώσουν στα επόμενα 102 δευτερόλεπτα οι Boston Celtics. Μπάρας. Αλλάξαμε τον Κρυσταλλίδη. Μπάρας. Έχω την εντύπωση ότι θα πάνε για τρίποντα σε κάποια φάση. Ή ακόμα και τώρα η Πηλαία σου για 3-6 το φως ο Σιδόπουλος. Στο 1-32. 70-67. Μιλάει την κρίσιμη ώρα για την ομάδα του. Για να δούμε αν έχουν ψυχικά αποθέματα, αλλά και σωματικά αποθέματα οι παίκτες της Πηλαίας. Ο Βασιώπης. Όταν σε πέναντί του τον Μέλιο. Αυτός δεν πήγε πάνω του, σούταρε πριν πάει πάνω του ο Μέλιος. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Βάζει με τον εαυτό του Μέλιος. Φωνάζει για block out. Πολύ σημαντικό αυτό το επιθετικό rebound και το φάουλ. Ο Βερσάμις θα περάσει. Όχι τελικά. Τέταρτο φάουλ και του Μέλιου τώρα. Μέλιος, Μπάρας και Μπαμπαράτσας έχουν 4 φάουλ και είναι και οι 3 μακριά. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Παπασιώπης. 71-67, μαξιλαράκια ασφαλείας για τους Boston Celtics. Έχουμε φτάσει σε σημείο που πλέον μετράνε αυτά. Άστοχος στη δεύτερη, Μέλιος στο rebound. Θέλει να τρέξει για μία ακόμα φορά. Περίεργος θα ήταν να μην ήθελε να τρέξει. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπασιώπη. Έχει και άλλο ένα να δώσει η ομάδα των Celtics. Τέταρτο φάουλ. Είναι τέταρτο φάουλ και του Παπασιώπη. 4 παίκτες με 4 φάουλ στο παρκέ. 3 για Πηλαία, 1 για Celtics. Μπάρας, Σιδόπουλος.
ξανά Μπάρας. Μέλιος. Τραβάει πάλι δύο παίκτες πάνω του. Υπάρχει ελεύθερος στη γωνία ο Μπάρας. Step back, δεν το πήρε. Στο διατρίς έχει βγει από την ρακέτα ο Μέλιος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound Κρυσταλίδης. Τώρα θα πάει μέχρι μέσα και θα βάλει το καλάθι απέναντι σε τρεις παίκτες. Μιλάει και αυτό στην κρίσιμη ώρα. 71-69. Πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η άμυνα για την Πηλαία. Σταματάει την τρίπλα Τέο, δίνει την μπάλα. Παπασιώπης. Πάρει το screen, θα το εκμεταλλευτεί. Όχι ταχύτατα, οπότε εξουδετερώθηκε και το screen. Πάει να δώσει την μπάλα στο Καρκαλέτσι. Τους πήγε να κάνει το φάουλ, ο Καρκαλέτσις δεν δόθηκε. Δεν έκανε φάουλ. Μέλιος, πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Προαναγγείλει time out ο Γεωργίου. 32,3 για το τέλος, έχουμε ισοπαλία. 71-71. Ένα ακόμα παιχνίδι των παιχνών της Πηλαίας που οδεύει προς παράταση. Δεν λέμε κάτι, αλλά είναι αρκετά κοντά για να το αναφέρουμε. Ας το θέσουμε έτσι όσον αφορά την παράταση. Ένα μικρό ντεζαβού πλανάται στην Σόνη Καρίνα, καθώς και το προηγούμενο παιχνίδι είχε πάει στην παράταση στο 70-70 με τους Να'σε Καλά, στο οποίο είχαν επικρατήσει με 4 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη Σόνη Καρίνα σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ μπασκετικό, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, όλες κλισέ. Κάτι μπασκετικό είναι κλισέ, αλλά νομίζω περιγράφει 100% καθώς είναι η ισοπαλία. Οι Houston Celtics έχουν ένα time out, δύο έχουν η Σαν Κιλέα για τα επόμενα 26 δευτερόλεπτα. Θα πάρει την μπάλα ο Καρκαλέτσης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πήρε την μπάλα από τον Γεωργίου, ο οποίος το πανηγυρίζει. Υπάρχει time out. Βάλει την μπάλα ο Γεωργίου, θα δώσει την μπάλα τελικά στον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 73-71, you guessed it, ένα ακόμα time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 24,8 για τον Καλέτσι. Φώναξε πιο δυνατά το όνομά της από ό,τι στην έναρξη του παιχνιδιού. Indicator για την ψυχολογία και για την αδρεναλίνη που κυλάει στο αίμα τους. 73-71, οι δύο ομάδες έχουν από ένα time out να πάρουν. Η κατοχή είναι για την Πηλαία, η αγωνία είναι στο κατακόρυφο. Ένα παιχνίδι που θα κρυθεί πάρα πολύ στην τεχνική και στην τακτική των δύο ομάδων. Για να δούμε. Σιδόπουλος θα πάρει την μπάλα. Έχει απέναντί του προσωπικό τον τύπολο, παραλίγο να χάσει διπλό η άμυνα πάνω του. Μπάρας, κοιτάει το χρονόμετρο. Στα 7 δευτερόλεπτα θα πάρει το σκρίνο από τον Σιδόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Σουτ για 3. Άστοχος, υπάρχει rebound και τώρα πρέπει να γίνει foul. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος, έγινε το foul από τον Σιδόπουλο. Στον λόγο. Δεν είναι αντιαθλητικό το foul, είναι απλό. Υπάρχουν δύο βολές, αν ευτυχίζει έστω και στη μία, θα χρειάζονται τουλάχιστον τρίποντο για να ισοφαρίσουν σε μία κατοχή η Πηλαία. Πρώτη βολή. Τώρα παίζουν πάρα πολύ ρόλο και τα σχήματα. Θα διεκδικήσουν το rebound. Καρκαλέτσις με Μέλιο. Άστοχος, υπάρχει rebound από το Μέλιο. 7 δευτερόλεπτα. 73-71. Υπάρχει foul. Χαμηλά. Υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες για αντιαθλητικό. Αν γινόταν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Αν ήταν διαθυντικό το φάουλ, θα μιλήσουμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Πήρανε το τελευταίο τους time out οι East Side Πηλαία. Έχουν ένα ακόμα να πάρουν οι Houston Celtics για την τελευταία, για την τέταρτη περίοδο. Για την παράταση θα έχουν ένα και ένα. Ένα φάουλ χαμηλά το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Ενδεχομένως την καλύτερη χρονική στιγμή για αυτούς το έδωσαν οι Houston Celtics. 5,6 για το τέλος. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Πρέπει να βρω κάποια άλλη λέξη, όλο συγκλονιστικό. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, ωραίο. Επιστροφή στην Sonic Arena, η κατοχή και η αδρεναλίνη είναι στους East Side Πηλαία, οι οποίοι έχουν την επαναφορά για 5,6 μετά το foul που κέρδισαν. Δεν έχουν άλλο foul να δώσουν ούτε οι Houston Celtics, ούτε οι East Side Πηλαία. Για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν κάτι και αν θα πάνε για τρίποντο ή τίποντο. Είναι πολλά που πρέπει να δούμε. Κρυσταλίδης θα επαναφέρει.
Μπα του πάει στο μέλιο. Έχει δύο παίκτες απέναντί του. Η μπάλα θα βγει εκτός. Είναι για την Τηλέα. 3,9. 3,9 είχε και ο Μπαρτ όταν μα το έχει προηγουμένω για το 55-47. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Κρυσαλίδη. Θα ψάξει τροφοδότηση. Συντόπουλο πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Δεν τράει αν έμπαινε ο Παπαράτσα. Θα στοχίσει. Inside Τηλέα. Θα ιτηθούν με ένα καλάθι διαφορά. 73-71, το πάλεψαν πάρα πολύ. Με ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι ομάδες αλληλοσυγχαίρονται, έφτασαν πολύ κοντά σε πολλές φάσεις στο crunch time ή side Τηλέα. Νομίζω τα είδαμε όλα και τα είπαμε όλα. Κάπου εδώ πέρα θα ολοκληρωθεί η εν λόγω μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε το ακουστικό υλικό από τους παίκτες, από τη διοργανώτρια αρχή, από το staff, από τη γραμματεία, από το speaker, από τους διαιτητές. Όλους ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Ο αθλητισμός ενώνει. Να είστε καλά. Γεια σας.